ρε κορίτσια, γιατί τόσος χαμός στις τράπεζες σήμερα, δίνουν κάποιο επίδομα? Ο Τσίπρας ανήγγειλε ότι την επόμενη Κυριακή 5 Εβδόμου του 2015 θα γίνει δημοψήφισμα. Αν λέω, αν η ανακοίνωση δημοψηφίσματος είναι απλά πυροτέχνημα για να φοβηθούν οι Ευρωπαίοι και να κλείσουν λιγότερο επώδυνη συμφωνία. Φτούρε γαμότο! Αν είναι έτσι, τζάμπα χαιρόμαστε. Όσες χαιρόμαστε για το επερχόμενο. Ενδόξο και υπερήφανο. Όχι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή δεν είμαι πολύ καλά ενημερωμένη, αύριο θα κλείσουν οι τράπεζες και δεν θα μπορούμε για μια εβδομάδα να βγάλουμε χρήματα. Πήγα σε 5 ATM να βγάλω χρήματα, τίποτα. Να βάλω βενζίνη, ούτε βενζίνη. Τι γίνεται, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Αν δεν λυπούνται εμάς, τουλάχιστον να συλληπιθούν τα παιδιά μας. Αχ, να μην ξέρεις τι σου ξημερώνει. Εγώ τώρα γύρισα, κανένα μηχάνημα δεν βγάζει λεφτά. Κατερίνα, έρχεται κατοχή. Πήγα σούπερ μάρκετ, πανικός. Άδεια ράφια, τέλειωσαν τα νερά. Ήδρωσα να βρω ένα πακέτο Pampers. Μιλάμε για τρέλα. Εγώ πήγα. Δεν γινόταν πανικός, υπήρχαν απ' όλα στα ράφια. Ρε παιδιά, εγώ δεν αγόρασα τίποτα, δεν πήγα πουθενά. Πρέπει να τρέξω. Λίτσα, όχι. Δεν υπάρχει λόγος να τρέξεις. Μη σας τρομοκρατούνε. Όλα θα γίνουν. Τουλάχιστον θα είμαστε ελεύθεροι. Μας ξεφτυλίσανε. Πιάσαμε πάτο. Έλεος. Οι μισοί αυτοκτονούνε και οι άλλοι μισοί είναι με φάρμακα. Από κατάθλιψη. Μάνε, σας αγαπώ. Κοιτάξτε το μέλλον των παιδιών σας. Από όπου περνούσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, έστεινε ένα σταυρό. Προέτρεπε τους Έλληνες να μην φοβούνται, να μην ξεχνούν τον Χριστό. Να είναι περήφανοι που είναι Έλληνες. Τον τελευταίο αιώνα βγάλαμε τον Χριστό από τη ζωή μας. Όσο για το σταυρό, κανείς δεν ήθελε να τον σηκώσει. Ήρθε η ώρα να θυμηθούμε τα λόγια του Άγιου Κοσμά. Ξυπνήστε! Μην είστε ραγιάδες! Μη φοβάσαι, ρε! Μη φοβάσαι! Δεν θέλει φόβο, ρε! Τα παιδιά μας θα φάνε, ρε! Θα φάνε ό,τι και αν είναι αυτό. Φτιάξτε τραχανά! Δυναμικό φαγητό! Μάθετε να στηρίζεστε στα πόδια σας! Για πόσο καιρό? Μιλήστε και σε αυτούς που φοβούνται! Ξεσηκώστε τους! Να ενωθούμε επιτέλους όλοι! Να τιμήσουμε την Ελλάδα μας! Τη σημαία μας! Το σταυρό μας! Έτσι ρε, ελεύθεροι! Είμαστε Έλληνες, όχι σκλάβοι! Ρε κορίτσια, σας αρέσει η χατζίδουσα γυναίκα? Γεια! Πες τους να γραφτούν στο κανάλι μου. Γραφτείτε στο κανάλι της. Ρε κορίτσια, σας αρέσει η χατζίδουσα γυναίκα? Τι λένε ρε μπαμπάκι, τι λένε αυτές εκεί πέρα?